τον κύριο Δημητρούλα, ο οποίος θα μας ε, αναπτύξει την ε, πνευμονική υπέρταση στα νοσήματα του Καλαγόνου και στα ρευματικά νοσήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Ε, θα είναι λίγο διαφορετική ομιλία σε σχέση με το μοτίβο το οποίο έχει, είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, ακριβώ γιατί τα νοσήματα του Συνδετικού Ιστού είναι λίγο πιο συστηματικά νοσήματα, ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο της καρδιακής λειτουργίας και ξεκινώντας να θυμίσουμε ότι τα ρευματικά νοσήματα υπάρχουν, περι, ε, περιλαμβάνουν μια πολύ ευρία γκάμα κλινικών συμπτωμάτων. Ουσιαστικά μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε όργανο και ιστό του οργανισμού. Είναι οι φλεγμονώδει αρθρίτιδε, οι... τα νοσήματα τη ομάδα συστηματικού ερηθηματόδου λύκου, το σκληρόδερμα, το οποίο θα είναι σημα... βασικό στη σημερινή ομιλία, το σύνδρομο Γέγκρεν, συστηματικέ αγκίτιδε και φλεγμονώδει μειοπάθειε. Όλα αυτά τα νοσήματα σε διάφορο ποσοστό θα μπορούν να οδηγήσουν σε πνευμονική υπέρταση. Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που σχετίζεται με τα νοσήματα του Συνδετικού Ιστού αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία πνευμονική αρτηριακή υπέρταση μετά από την ιδιοπαθή και αυτά τα αποτελέσματα που υπήρχαν στη γαλλική, στο γαλλικό registry το 2006 επιβεβαιώθηκαν και στην Reveal, που είναι πιο πρόσφατη Η μελέτη. Βλέπουμε ότι στην ομάδα το 50% των, των, ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που δεν, είναι ιδιοπαθή, σε αυτή την ομάδα η μισή ασθενή, δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο, πάσχουν από κάποιο υποκείμενο νόσημα του συνδετικού ιστού. Και έχει επίση ακόμα μεγαλύτερη σημασία, πέρα από την συχνότητα των οσιμάτων αυτών, είναι το γεγονό ότι όπω βλέπουμε εδώ, οι άρρωστοι με πνευμονική υπέρταση και νοσήματα του, νοσήματο του, ιστού έχουν έχει πολύ χειρότερη επιβίωση από τις περισσότερες ομάδες ε, άλλων ασθενών ε, που, που, πάσχουν από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Η μόνη ομάδα ασθενών είναι αυτή που, έχουν, που έχει παρόμοια επιβίωση με του ασθενεί με συστηματικά νοσήματα είναι αυτοί που πάσχουν από πηλαία υπέρταση. Με βάση την κλασική ταξινόμηση τη πνευμονική υπέρταση, τα ρευματικά νοσήματα κατατάσσονται στο group Α, δηλαδή ότι πρόκειται για πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Επίση, όμω, όπω έχει υποθεί ήδη μέχρι τώρα και όπω θα δούμε και στη συνέχεια, αυτό ουσιαστικά είναι ένα τρίκ. Δεν ισχύει στην πραγματικότητα, καθώ οι άρρωστοι αυτοί είναι μεικτοί, ασθενεί και εμφανίζουν αύξηση τη κυκλοφορία στην, πνευ... στην πνευμονική, αύξηση των πιέσεων στην πνευμονική κυκλοφορία για πολλέ αιτίε. Ένα σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ποιο είναι το ποσοστό εμφάνιση πνευμονική αρτηριακή υπέρταση ανανόσιμα. Δυστυχώ δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τα άλλα νοσήματα εκτό από το σκληρόδερμα, το οποίο είναι το καλύτερα μελετημένο νόσημα στην ομάδα αυτή και χρειάζονται περισσότερε επιδημιολογικέ μελέτε, κυρίω στο συστηματικό ερθιματόδη δηλίκο, στο μεικτό, σύνδρομο του δυτικού ιστού, στο σύνδρομο Σγέγγρεν κτλ. Σε αυτά τα νοσήματα, λύκο, Σγέγγρεν, ρευματοειδή αρθρίδα, δεν υπάρχει καμία επιδημιολογική μελέτη στην οποία η διάγνωση τη πνευμονική υπέρταση να έχει γίνει με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό. Γίνονται μόνο, δηλαδή στο λύκο, άμα δείτε δημοσιεύσει, μπορεί να βρείτε από 10 μέχρι και 35% επίπτωση πνευμονική υπέρταση. Σαφώ αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι όλε αυτέ οι μελέτε στηρίζονται στον υπέρηχο. Μα είπε πριν η κυρία, η κυρία Πίτσου για την παθοφυσιολογία τη πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, υπάρχουν κάποιε διαφορέ στου ασθενεί με ερευνητικά νοσήματα. Είναι το γεγονό ότι σε, ιστολογικές, σε ιστολογικά παρασκευάσματα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των φλεγμονωδών κυτάρων και τη αυτοανοσία, κάτι που αναμένεται, περισσότερη παρουσία νοσοσυμπλεγμάτων και μεγαλύτερη παραγωγή κιταροκινών. Και αυτό είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση με τι υπόλοιπε ομάδε. Το σκληρόδερμα είναι, όπως γνωρίζουμε και όλοι μας, η καλύτερα μελετημένη νόσος. Υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες όλες στηρίζονται σε δεξιό καρδιακό καθετηριασμό και φαίνεται ότι η επίπτωση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης στους ασθενείς αυτούς είναι γύρω λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω από το 10%. Η Detect Study, στην οποία το ποσοστό είναι σχεδόν 20%, εμφανίζει αυτά τα αποτελέσματα γιατί είχε κάποια κριτήρια εισαγωγή. Ο πληθυσμό είναι, είναι highly selective. Οι ασθενεί μπήκανε με αυτοί που είχαν Διάχυση κάτω από 70%. Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση μαζί με τα υπόλοιπα καρδιοπνευμονικά αίτια αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στου ασθενεί με σκληρόδερμα. Εδώ είναι δύο διαφορετικέ μελέτε. Μία από το Γιουστάρ, που είναι η Ευρωπαϊκή Καταγραφή των Ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, βλέπουμε πνευμονική ίνωση, πνευμονική υπέρταση, καρκίνος και τα δεύτερα αποτελέσματα είναι από μία μελέτη στη Γαλλία όπου πήραν 2.719 πιστοποιητικά θανάτου ασθενών με σκληρόδερμα και είδαν ποιε είναι οι αιτίες θανάτου. Σε γενικές γραμμές συμπίπτουν καρδιοπνευμονικά αίτια, πρώτη αιτία θανάτου στους ασθενείς με σκληρόδερμα. Σε ό,τι αφορά την προσβολή του πνεύμονα, αποτελεί εξαιρετικά δυσμενή προγνωστικό παράγοντα ο ασθενή με σκληρόδερμα βλέπουμε μελέτη παρακολούθησης 15 ετών, 180 μήνες. Βλέπουμε πόσο οι ασθενεί την επιβίωση αυτών που δεν έχουν καθόλου προσβολή του πνεύμονα, είτε πνευμονική ίνωση, είτε πνευμονική υπέρταση. η πνευμονική ίνωση, πνευμονική υπέρταση και βέβαια συνδυασμό και των δύο πολύ φτωχά αποτελέσματα στο εύρος των 15 ετών. Κάτι που... Είναι καλό να γνωρίζουμε, εφόσον μιλάμε για πνευμονική υπέρταση, είναι το γεγονός ότι στη διάχυτη μορφή, η οποία είναι και χειρότερη σε ό,τι αφορά την πρόγνωσή της, η πνευμονική υπέρταση παρουσιάζει ένα μικρό ποσοστό. Αντίθετα, στην περιορισμένη μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από φαινόμενο ρεϊνό και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε πριν η κυρία ε, ότι υπήρχαν ασθενεί με φαινόμενο ρεϊνό, οι οποίε οποίους πρώτα γίνεται η διάγνωση τη πνευμονικής υπέρτασης, η πνευμονική υπέρταση είναι αρκετά συχνή και εμφανίζεται με την πρόοδο των ετών. Δηλαδή, θα εμφανιστεί, μπορεί να εμφανιστεί μετά και από 15 και 20 χρόνια με, ε, από την διάγνωση τη νόσου. Αυτό επίση γνωρίζουμε ότι η επιβίωση των ασθενών με πνευμονική πέρταση που σχετίζεται με σκληρόδερμα, είτε στην εποχή των προωθημένων θεραπείων, είτε νωρίτερα, είναι πολύ χειρότερη από την επιβίωση των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και μάλιστα, οι ασθενείς με σκληρόδερμα εμφανίζουν και έναν ιδιαίτερο φαινότυπο μεταξύ των ε, συστηματικών νοσημάτων. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ την επιβίωση των ασθενών με πνευμονική υπέρταση και λύκο, την επιβίωση ασθενών με σύνδρομο Γέγκρεν και βλέπουμε πόσο χειρότερα, ακόμα και μέσα στην ομάδα των νοσημάτων του Συνδετικού ιστού, πόσο χειρότερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και προγνωστική, ε, και, ε, προγνωστική εξέλιξη έχουν οι ασθενεί ε, με σκληρόδερμα. Και αυτό οφείλεται βασικά σε δύο παράγοντε. Οι ασθενεί αυτοί, σε σχέση με του υπόλοιπου ασθενεί <laughs> με συστηματικά νοσήματα, έχουν χαμηλότερη διάχυση για την οποία έχουμε συζητήσει προηγουμένως και υψηλότερα επίπεδα ανατριουρητικού πεπτιδίου. Και αυτά ακριβώς, τα δύο χαρακτηριστικά περιγράφηκαν είναι αρκετά χρόνια, αλλά αυτό το editorial είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμο, πάρα πολύ όμορφα γραμμένο. Περιγράφουν ακριβώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών. Πέρα λοιπόν από αυτό που έχουμε συζητήσει, από την αναδιαμόρφωση του αρτηριακού δικτύου, οι ασθενεί αυτοί έχουν σημαντικό ποσοστό προσβολής των φλεβικών δικτύων, αλλά και καρδιακή προσβολή λόγω της νόσου. Μη, μυοκαρδιακή μη, ε, ίνωση, επομένω, η καρδιακή προσβολή αντανακτλάται στα αυξημένα επίπεδα ανατριωρητικού πεπτιδίου και όταν μιλάμε για καρδιακή προσβολή στο σκληρόδρομο, το σκληρόδρομο μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα σε ό,τι αφορά ε, τον καρδιακό μη. Με βασικό πυλώνα την, καρδια, την με μυοκαρδιακή ίνωση, μπορούμε να έχουμε διαστολική δυσλειτουργία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν αφορά μόνο του ασθενεί με σκληρόδερμα, όλοι οι δικοί μα ασθενεί με συστηματικά ρευματικά νοσήματα έχουν μεγάλου βαθμού διαστολική δυσλειτουργία. Και αυτό θεωρώ ότι εφόσον το κρατήριο κατά κύριο λόγο αποτελείται από καρδιολόγου, θα πρέπει να το γνωρίζουμε γιατί πάρα πολλέ φορέ. Έχουν ένα φυσιολογικό κλάσμα εξώθηση και λέμε ότι όλα είναι OK. Δεν είναι αυτό. Έχουν διαστολική δυσλειτουργία. Σε σημαντικό βαθμό, συστολική δυσλειτουργία μπορούν να κάνουν διαταραχέ του ρυθμού, αριθμίε, περικαρδίτιδα και όλα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην αυξημένη νοσηρότητα των ασθενών αυτών. Πέρα λοιπόν από την, από την καρδιακή συμμετοχή, έχουμε και προσβολή του φλεβικού δικτύου, φλεβοαποφρακτική, Βλέπω από φρακτική νόσο και οι δύο αυτοί παράγοντε, το νετρολυτικό πεπτίδιο και η χαμηλή διάχυση, ήταν ήδη γνωστοί από το 2008 ότι αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικού δείκτες στου ασθενεί με σκληρόδερμα σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εμφάνιση πνευμονική υπέρταση. Δεν είναι όμω μόνο αυτό. Ουσιαστικά στου ασθενεί με. Ε, με σκληρόδερμα, έχουμε και τους τέσσερις μηχανισμούς οι οποίοι οδηγούν σε αύξηση των πιέσεων στην πνευμονική κυκλοφορία τύπου 2, λόγω της μυοκαρδιακής συμμετοχής, πνευμονική αρτηριακή υπέρταση τύπου 1, φλεβοποφρακτική νόσο και φυσικά σε αυτούς που έχουν πνευμονική ίνωση, η αύξηση των πιέσεων οφείλεται μερικά και στην, ε, και στην υποξία. Και σκεφτείτε ότι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ασθενών αυτών, Έχουμε και τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά. Πάσχουν από όλε αυτέ τι μορφέ. Επομένω, γι' αυτό η αντιμετώπιση του και η πρόγνωσή του δεν είναι τόσο καλή. Τα τελευταία χρόνια, επίση, γνωρίζουμε ότι οι ασθενεί οι οποίοι διαγνώσκονται με πνευμονική αρτηριακή πέρταση τη στιγμή τη διάγνωση. Του σκληροδέρματο ή μάλιστα σε αυτού του οποίου προηγείται η διάγνωση του οποιους προηγειται αρτηριακή υπέρταση και στη συνέχεια έχουμε διάγνωση του σκληροδέρματο, παρουσιάζουν χειρότερη επιβίωση από αυτού του οποίου ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχουν σκληρόδέρμα και στη συνέχεια ακολουθούμε όλε αυτέ τι κατευθυντήριε οδηγίε σε σχέση με το screening που θα πούμε παρακάτω. Και αυτό ανάποδα ήταν ήδη γνωστό εδώ και κάποια χρόνια από αυτή τη μελέτη με λίγα άτομα, αλλά ήταν καλά στημένη μελέτη, στου οποίου οι μισοί ασθενεί παρακολουθούνταν σε ένα κέντρο ειδικό κέντρο σκληροδέρματο και πνευμονική υπέρταση και είχαν τακτικό έλεγχο, τακτική παρακολούθηση και παραπέμπονταν αναλόγω ανάλογα με τι τιμέ του, του υπερήχου ή τη πυρομέτρηση, Ενώ οι άλλοι ασθενεί εδώ παρακολουθούνταν από κάποιον ε, γενικό γιατρό, δεν είχαν τακτική παρακολούθηση και βλέπουμε στα 8 χρόνια πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά στην επιβίωση. γεγονό το οποίο υπογραμμίζει την αναγκαιότητα παρακολούθηση αυτών των ασθενών από εξειδικευμένα κέντρα. Εμάς του τρευματολόγου μας αρέσουν και κάποια πειδικέ εξετάσεις, τα αναστολογικά αυτά που οι περισσότεροι άλλοι γιατροί δεν καταλαβαίνουν τόσο πολύ και φαίνεται ότι αυτό το, το, το αντίσωμα έναντι UNRMP το οποίο χαρακτηρίζει το, το μεικτό σύνδρομο συνδετικού ιστού και υπάρχουν και άλλοι αποκάλυψοι με το σκυρόδρομα ή με το λύκο είναι ένα καλό αντίσωμα σε ό,τι αφορά την πνευμονική υπέρταση. Βλέπουμε σε όλε τι ομάδε των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και νόσο του συνετικού ιστού, πώς, ποια είναι η διαφορά στην επιβίωση σε ό,τι αφορά την παρουσία ή όχι του αντισώματο αυτό και ακόμα έχει σημαντικ... στατιστική σημαντικότητα και στου ασθενεί με σκληρόδρομο. Επομένω, ίσω να είναι ένα επιπλέον Καλό βιοχημικό ή ανοσολογικό προγνωστικό δείκτη. Δύο κουβέντε για την, για την πνευμονική υπέρταση στο συστηματικό εριθματόδηλίκο. Όπω είπαμε, έχει άγνωστη συχνότητα. τούτη μοιάζει η νόση αυτή να είναι διαφορετική σε σχέση με το σκληρόδερμα. Έχουμε διαφορετικού μηχανισμού. Υπάρχει το αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο. Οπότε, οι ασθενεί αυτοί έχουν μεγαλύτερε πιθανότητε να έχουν χρόνια θρομοιβολική πνευμονική υπέρταση. Είναι συχνέ οι Οπότε, να έχουμε ε, δευτεροπαθή ε, group 2 πνευμονική υπέρταση και το σημαντικότερο από αυτά είναι ότι στους ασθενείς με συστηματικό ρυθματό δηλίκο φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή της αυτοανοσίας στην αναδιαμόρφωση του νευμονικού αγκιακού δέντρου, δηλαδή έχουν περισσότερα στοιχεία αγκίτιδας παρά ε, σε σχέση με τους άλλους ασθενείς. Λίγε οι μελέτε, αυτέ είναι από τι πιο πρόσφατε. Βλέπουμε πώ είναι η επιβίωσή του. UNRMP αντισώματα και, τα, και, αυτά τα ειδικά, τα αντισώματα φαίνεται ότι σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα. Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, ισχύει ό,τι ισχύει και για του άλλου ασθενεί. Θα πρέπει στου ασθενεί μια φορά το χρόνο να γίνεται οπωσδήποτε υπέρηχο, να γίνονται δοκιμασίε, δοκι, λειτουργικέ δοκιμασίε πνευμόνων και ό,τι αναφέρθηκε και προηγουμένω, δηλαδή όταν θεωρήσουμε ότι είναι ύποπτη για πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, να παραπέμπονται στο ειδικό κέντρο. Η μελέτη DETECT ήταν μια μελέτη που έγινε στου ασθενεί αυτού και ήθελε να καθορίσει κάποια προγνωστικά στοιχεία και προέκυψε από αυτή τη μελέτη, τα μια μεγάλη μελέτη πανευρωπαϊκή, πολυκεντρική. Ότι η, η πνευμονική δυσλειτουργία, η παρουσία τηλεγεκτησιών έχουμε και κλινικά σημεία, τηλεγεκτασίε, τα αντικεντρομεριδιακά τη σώματα, ένα πεπτίδιο, ουρικό οξύ και η παρουσία δεξιού, δε, δεξιού αποκλεισμού στο υπερτροφία δεξιά κοιλία στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι στοιχεία τα οποία αυξάνουν τι πιθανότητε ύπαρξη πνευμονική υπέρταση και ασθενεί αυτοί είτε θα πρέπει να πηγαίνουν να παραπέμπονται για υπέρηχο είτε σε κάποιο ειδικό κέντρο. Επομένω, σε γενικέ γραμμέ αυτέ είναι οι κατευθυντήριε οδηγίε. Αυτά κάνουμε στου ασθενεί μα. Μία φορά το χρόνο υπέριχο, μία φορά το χρόνο ή συχνότερα λειτουργικέ δοκιμασίε πνευμόνων. Ανάπτυξη κάθε νέου συμπτώματο όπω δύσπνοια μπορεί να οδηγήσει σε ε, επιπλέον έλεγχο. Για τη θεραπεία τα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχει και αντίστοιχη ομιλία στο τέλο. Δεν θα αναφερθώ καθόλου αυτά. Εμεί οι ρευματολόγοι δεν εμπλεκόμαστε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτά τα πολύπλοκα, ή δεν πρέπει να εμπλεκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που έχει σημασία και αποτελεί ένα ερώτημα είναι αν τα νοσοκατασταλτικά, τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για άλλε εκδηλώσει των νοσημάτων, βοηθάνε στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Η απάντηση για το σκληρόδερμα είναι όχι. Παλιέ μελέτε δεν έχουν γίνει καινούργιε. Προ το παρόν αυτό είναι που ισχύει. Τα νοσοκατασταλτικά δεν έχουν θέση στη θεραπεία τη πνευμονική υπέρταση στου ασθενεί με σκληρόδερμα, με αυτά που ξέρουμε σήμερα, γιατί μπορεί στο μέλλον να αλλάξουν. Εν τούτη όμω φαίνεται ότι έχουν σχέση στην θεραπεία των ασθενών με συστηματικό ρηθυματό δηλίκο, ακριβώ γιατί είπαμε ότι στου ασθενεί αυτού υπάρχουν περισσότερα στοιχεία αγκίτιδα. Στο, στην, στην προσβολή των πνευμονικών αρτηριών. Εδώ είναι μια μικρή μελέτη που έγινε σε ασθενεί με συστηματικό δηλίκο, οι οποίοι έλαβαν κυκλοφοσφαμίδη, ισχυρή ανώστο αγωγή για άλλου λόγου, για νεφρίτιδα, για ίνωση, για προσβολή του κεντρικού νευρικού στήματο και σε αυτού βρέθηκε με τον υπέρηχο, όχι με δεξιοκαρδιακό καθετριασμό, ότι ε, βελτιώθηκε και η μέση πίεση τη πνευμονική αρτηρία. Σε ό,τι αφορά τώρα τι ε, θεραπείε, γνωρίζουμε με, με βάση διάφορου δείκτε, είτε την εξάλληπτη δοκιμασία βάθηση είτε αυτό που λέμε clinical worsening, ότι οι ασθενεί οι δικοί μα δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά, είτε μιλάμε για σκληρόδρομα, είτε μιλάμε για τα υπόλοιπα νοσήματα, σε σχέση με του ασθενεί με ιδιοπαθή πνευμονική ε, αρτηριακή πέρταση. Και εξηγήσαμε του λόγου. Εντούτοι. Όμω, φαίνεται από τι τελευταίε μελέτε τη τελευταία πενταετία και τα καινούργια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται, είτε μιλάμε για τη μελέτη Σέραφιν, είτε μιλάμε για τη μελέτη Γκριφών, είτε για την Αμπίση, που δεν χρησιμοποιεί καινούργια φάρμακα, αλλά χρησιμοποιεί καινούργια στρατηγικέ συνδυασμό. Βλέπετε ότι ανταποκρίνονται με ένα καλύτερο τρόπο, ο οποίο στου ασθενεί με συστηματικά νοσήματα φαίνεται να είναι να προσεγγίζει κατά, κατά κάποιο τρόπο του ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Τα ίδια έδειξε και η μελέτη Πάτεν με το Ριοσίγκουατ. Πού εμπλέκονται τώρα, πώ μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μα καλύτερα και πού εμπλέκεται ο ρευματολόγο σε ό,τι αφορά τη θεραπεία τη πνευμονική αρτηριακής υπέρτασης. Εμπλέκεται σε αυτό εδώ το κομμάτι, το φαινο, τη θεραπεία του φαινομένου Ρεϊνό, τη θεραπεία των δερματικών των ισχυμικών ελκών, τα οποία όλε οι υπόλοιπε ειδικότητε είναι ιδιαίτερα αμήχανε όταν τα βλέπουν, και η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Όλα αυτά έχουν κοινή συνισταμένη την, την προσβολή του αγκιακού δικτύου. Επομένω, όλε αυτέ οι επιπλοκέ θεραπεύονται με αγκιοδιασταλτικά. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινά αγκιοδιασταλτικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και στα ισχυμικά ελκ. Επομένω, αν έχουμε έναν ασθενή μπροστά μα με σκληρόδερμα και ξέρουμε ποιο είναι ο ρευματολόγο και θέλουμε να το ξεκινήσουμε κάποια αγκιοδιασταλτική θεραπεία για πνευμονική αρτηριακή υπέρταση καλό είναι να ρωτήσουμε εφόσον στη φαρέτρα του, ρευματο... του καρδιολόγου είναι αυτά τα φάρμακα ή του πνευμονολόγου να πούμε αν και σε ένα σε βολεύει να... με ένα σμπάρο δυο τριγώνια να πιάσουμε και την πνευμονική υπέρταση και κάποια άλλη επιπλοκή που ενδιαφέρει το ρευματολόγο. Επομένω, να πούμε ότι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή των ρευματικών νοσημάτων, σχετίζεται με διαφορετικού παθοφυσιολογικού μηχανισμού που μπορεί να συνεπάρχουν στον ίδιο ασθενή. Ή πρέπει να υπάρχει υψηλό βαθμό κλινική υποψία, όπω και σε άλλε και στι υπόλοιπε κατηγορίε πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ώστε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη έναρξη θεραπεία και αυτό το οποίο με τέτοιε ε, διοργανώσει με τέτοια τραπέζια όπω το σημερινό, νομίζω ότι γίνεται ε, καλύτερα, καλύτερα, κατανοητό από όλου μα ότι χρειάζεται συνεργασία των διαφορετικών ειδικοτήτων λόγω ακριβώ τη πολυπλοκότητα αυτών των ασθενών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημητρούλα για την εξαίρετη παρουσίαση πάνω σε ένα τόσο δύσκολο θέμα και ειδικά στους ασθενείς με σκληρόδερμα οι οποίοι πέραν του των γενικότερων συστηματικών προβλημάτων έχουν και προσβολή τη καρδιά ξέχωρα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει και κάποιο βαθμό δαιμονική υπέρταση. Ε, υπάρχουν ερωτήσει από το ακροατήριο. Κύριο Κανονίδη. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική παρουσίαση. Είστε πολύ καλό ομιλητή, διότι ξέρετε καλά το θέμα σα. Ε, ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπατε ότι. Πρώτη αιτία θανάτου στα, ήταν, στα ρευματικά νοσήματα είναι καρδι, ε, οι, οι καρδιοπάθειες. Ναι, εδώ αναφέρονταν η διαφάνεια στο σκληρόδερμα, στο αλλά σκληρόδερμα, ισχύει και στη ρευματική ρευμα αυτό. Νομίζω, αυτό είναι μια σκέψη που θέλω να κάνω, νομίζω ότι θα πρέπει να οργανώσουμε ένα, ένα στρογγυλό τραπέζι και να δούμε, ας το πούμε, πώς ε, ε, οι, οι καρδιοπάθειες, σαν αιτία θανάτου όλων αυτών των ρευματικών αυτοάνοσων, νόσων κολαγόνου, πώς σχετίζονται παθοφυσιολογικά με τη νόσο και ενδεχομένως να δούμε και κατά πόσο η φαρμακευτική αγωγή που δίνεται για αυτά τα, τα σύνδρομα βοηθάει, αποτρέπει ή, ή ενδεχομένως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και εδώ σκέφτομαι λιγάκι αυτό που συνέβη με το διαβήτη, όπου θεραπεύουμε το διαβήτη και τελικά αυξάνουμε τι αιτίε θανάτου από τι οποίε πεθαίνει ο διαβητικό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο δηλαδή να, να δούμε λίγο αυτό το θέμα σε μια κοινή, α το πω έτσι. Σαφώ. Ε, απλά λίγο θα ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα τη ομιλία και το. Αλλά κυρίω το καλύτερα το... μελετημένο νόσημα σε αυτή την ομάδα, όπω αναφέρεται, επειδή είναι και το πιο συχνό, είναι η ρευματοειδή αρθρίτιδα. Όπου εκεί είναι η αθυροσκλήνηση το κύριο, ο κύριο παθογενετικό παράγοντα που οδηγεί και υπάρχουν στοιχεία σε αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει αλυσχέτηση μεταξύ φλεγμονή και ενδοθυλίου, και είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία και ότι η μείωση της φλεγμονής, όταν επιτυχάνεται με τα ε, ανοσοκατασταλτικά φάρματα, φάρμακα, και υπάρχουν και μελέτες πια, ε, ε, οδηγεί σε μείωση των καρδιακιακών συμβωμάτων. Ε, Ωραία. Μία, μία απλή ερώτηση. Εφόσον μας δείξατε ότι σε όλα αυτά τα σύνδρομα, όταν συνυπάρχει και η πνευμονική υπέρταση, αμέσως η πρόγνωση επιβαρύνεται και επιβαρύνεται σημαντικά. Εσεί, σαν ε, α το πούμε ρευματολόγο, πότε θα στέλνατε έναν ασθενή σα για έλεγχο, για πιθανή πνευμονική υπέρταση. Και επειδή, όπω μα είπε η κυρία Πίτσου, συνήθω την διάγνωση καθυστερούμε, λέω, θα περιμένατε κάποια συμπτώματα επιπλέον, ή απλώ και μόνο η διάγνωση ότι υπάρχει αυτό το νόσημα που σχετίζεται με έναν αλφα κίνδυνο για πνευμονική υπέδαση θα σα οδηγούσε να κάνετε έναν υπερηχογραφικό έλεγχο, Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο. αυτή τη στιγμή σας, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζωματολόγο στην Ελλάδα που όταν διαγυνώσει ένα σκληρόδερμα δεν το στέλνει σαν baseline ή να το στείλει ο ίδιο για υπέρηχο ή να το στείλει σε ένα πιο ειδικό κέντρο ρευματολογικό παρακάτω όπου θα γίνουν αυτά. Στο σκληρόδερμα, νομίζω ότι εφόσον οι ασθενεί πάνε στο γιατρό του, κάθε χρόνο γίνεται ένα υπέρηχο καρδιογράφημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την, αυτό που ρωτάτε, την πνευμονική υπέρταση. Γιατί είναι και το πιο συχνό νόσημα. Τώρα, αν πιάσουμε τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα νοσήματα για το συγκεκριμένο λόγο τη πνευμονική υπέρταση, δεν είμαι τόσο σίγουρος πόσο συχνά γίνεται σαν έλεγχος, αλλά ένας καρδιολογικός έλεγχος που μπορεί να πιάσει και την αιμονική υπέρταση νομίζω ότι γίνεται. Α, στο σκληρό δρόμο, όμω, κάθε χρόνο, όλοι οι άρρωστοι κάνουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο υπέρυχο. Κύριε εγώ την ερώτηση του Εγώ είμαι στον Άγιο Παύλο. Έχουμε γραμματολογική κλινική, ο κύριο Αθανασίου και συνεργαζόμαστε. Στο στέλνουν για υπέρηχο οι ρευματολόγοι σε εμά. Βρίσκουμε μια υπερηχογραφικη πνευμονική μνημονική υπέρταση 50-45-50 πίεση. Οδηγούμε δεξιό καθετηριασμό και βλέπουμε 24 ημέση πίεση, 22. Αυτή η δυσαρμονία του καθετηριασμού με την, την υπερηχογραφική εκτίμηση. Υπάρχει κάποια ερμηνεία, Η ε, ερμηνεία ε, άμεση δεν υπάρχει. Ε, είναι μπορώ να σκεφτώ δύο, ένα-δύο πράγματα και προφανώ ότι μπορεί να υπάρχει κάποια υποκλινικό η διαστολική τη λειτουργία. Αλλά εσεί μιλάτε ότι είναι, βρίσκεται μόνο προτριχοειδρική, δεν βρίσκεται μετά τριχοειδική πνευμονική υπέρταση. Κοιτάξτε, εντάξει, εντάξει ε, για αυτό το λόγο καταρχήν αυτό που λέτε είναι το βασικό που πρέπει α, κάθε, σε κάθε ασθενή να δίνεται θεραπεία μόνο μετά από δεξιό καρδιακό καθετριασμό και αυτό ίσως δεν γίνεται ακόμα παντού στην Ελλάδα, γίνεται πολύ περισσότερο από ό,τι γινόταν πριν 10 χρόνια, Αλλά, οπότε είναι βασικό, υπογραμμίζεται αυτό το πράγμα, ότι ε, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε δεξίο καρδιακό καθετριασμό. Στις μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει αυτή, υπάρχει αυτή η απόκληση και αποδίδεται στην πολυπλοκότητα των ασθενών σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς οι οποίοι υπερηχοκαρδιογραφικά μπορεί να οδηγήσουν σε, σε αυξημένη ε, πίεση της πνευμονικής αρτήριας, συστολικής που μετριέται. Και επίση το γεγονό ότι είναι ένα, ε, ε, εξαρτάται και από τον ονόμαση και εξαρτάται από το operator-dependent ε, ε, μέθοδος. Αλλά υπάρχει και αυτό πρέπει κάθε φορά να γίνει δεξιός καρδιακός καρδιασμός Επίση, σε αυτού του ασθενεί, δεν δηλαδή, ξέρω ηλικίε ασθενών και τι παράγοντε κινδύνου έχουν, ενδεχομένω να υπάρχει διαστολικό πρόβλημα με την αριστερή κοιλία. Οπότε πρέπει να γίνει φόρτιση με φυσιολογικό ορό Έτσι, σε αυτό το εργαστήριο μέσα, για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται με τι μεταβολέ των πιέσεων. Εκεί θα δούμε πραγματικά αύξηση των πιέσεων. Διότι οι ασθενεί αυτέ μπορεί να είχαν πάρει κάποιο διορυτικό πριν, οπότε οι πιέσει ήταν χαμηλά. Άρα λοιπόν, εξαρτάται και τι συνθήκε κάτω από τι οποίε γίνεται πάντα η μέτρηση. Αυτή. Και ένα τελευταίο σχόλιο είναι ακριβώ αυτοί οι ασθενεί που συζητήθηκαν προηγουμένω ότι έχουν πολλέ συνοσυρότητε αυτοί οι ασθενεί. Έτσι κι αλλιώ. Και είναι μια ομάδα η οποία αναγνωρίζεται γενικότερα τώρα στην πνευμονική υπέρταση, αλλά αυτοί οι ασθενεί έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, όπω θα ξέρετε κι εσεί. Περισσότεροι είναι και τα μεγάλη ηλικία. Υπάρχουν και νέοι, αλλά είναι και μεγάλη ηλικία. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κρατήριο, κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημητρούλα και να προχωρήσουμε.